Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Κοσλιόπουλε, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Νατσούλη. Τι κάνετε? Προσπαθούμε. Είστε και οι τυχεροί από το πετρέλαιο Θέρμανσης, όπως μας τα έλεγε η κυρία Τελεγιορίδου νωρίτερα. Είστε πάνω από 800 μέτρα και παίρνετε ολόκληρο το επίδομα. Εμείς που είμαστε κάτω από τα 800, θα πάρουμε το μείον 20%. Αν και είμαστε πάλι στην πρώτη ζώνη. Μάλιστα. Απίστευτα πράγματα, πραγματικά. Ναι. Πάμε λίγο στο θέμα μας. Πάμε λίγο στο θέμα μας, γιατί πόσο δίκαιη μπορεί να είναι αυτή η μετάβαση, κύριε Κοσλιόπουλε, όπως την είδαμε στο διαδίκτυο, στη διαβούλευση, και τι προβλέπετε πραγματικά να γίνει στην πορεία, μια και όπως δείχνουν τα πράγματα στην σελίδα 23 στον χάρτη της Δυτικής Μακεδονίας δεν εμφανιζόμαστε ούτε καν πια στο χάρτη. Κοιτάξτε, αυτό είναι πραγματικότητα. Η Καστοριά έχει αδικηθεί και στην λιγνητική περίοδο, θα αδικηθεί και στην μεταλιγνητική περίοδο. Και αυτό είναι το πνεύμα των δηλώσεων μου που έκανα σήμερα και την προετοιμασία που κάνουμε ως Δήμος για να απαντήσουμε και να συμμετάσχουμε σε αυτή τη διαβούλευση που γίνεται. Δηλαδή, στην περίοδο τη λιγνητική που διανύουμε ακόμα και τώρα, ποια είναι τα ωφέλη της Καστοριάς? Μηδαμινά. Γιατί δεν κερδίσαμε ως Καστοριά τίποτα? Γιατί η Κοζάνη και η Φλόρινα με τις λιγνητικές μονάδες και με τα εισοδήματα που υπήρχαν εκεί ανέβαζαν τον μέσο ΑΕΠ της Δυτικής Μακεδονίας, γιατί μας έπαιρνε η μπάλα όλους. Ανέβαζαν λοιπόν τον μέσο ΑΕΠ πάνω από το 75% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αποτέλεσμα να έχουμε ένα σωρό απώλειες. Για παράδειγμα, ξέρετε με τι ποσοστά επιδοτούνταν από τον αναπτυξιακό νόμο οι νέες επενδύσεις στην Καστοριά? Με 25% οι μεγάλες, με 35% οι μεσαίες και με 45% οι μικρές. Στην Πελοπόννησο, ξέρετε τι ποσοστά επιδότηση έπαιρναν? 10% παραπάνω όλες οι κατηγορίες. Δηλαδή οι μικρές επενδύσεις στην Πελοπόννησο 55% και στην Καστοριά με 55% ανεργία 45%. Έτσι ακριβώς. Πού οφειλόταν αυτό? Στη ΔΕΗ. Στα εισοδήματα της ΔΕΗ που ανέβαζαν των μέσων όρων όλης της Καστοριάς. Άρα λοιπόν αδικηθήκαμε στην λιγνητική περίοδο. Είχαμε μικρότερο ΕΣΠΑ. Φυσικά όμως, για να το πούμε αυτό, οι περιοχές Φλωρίνας και Κοζάνης επωφελούνταν από τον περίφημο τοπικό πόρο ανάπτυξης ως αντισταθμιστικό όφελος από αυτή την ιστορία. Αυτό είναι το πρώτο που λέω. Δεν πήραμε ούτε μία δραχμή, ούτε ένα ευρώ όλα τα χρόνια από τον τοπικό πόρο. Και έχοντας μικρότερο ΕΣΠΑ και έχοντας αυτοί επίσης τη δυνατότητα να παίρνουν τον πόρο, άρα να κάνουν προετοιμασία μελετητική, μπορούσαν και μας ξεπερνούσαν και στην ένταξη έργων. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ήταν πολλαπλό το χτύπημα της Καστοριάς σε σχέση με τις ενεργειακές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας. Γιατί μήπως ωφελήθηκε η Καστοριά στο τομέα της ανεργίας, δηλαδή μειώθηκε ποτέ η ανεργία της Καστοριάς επειδή δούλεψαν Καστοριανοί στα εργοστάσια, τα λιγνητικά της Πτολεμαΐδας και της Φλόρινας? Ποτέ. Ωφεληθήκαμε σε τίποτα από την τηλεθέρμανση? Ποτέ. Και βεβαίως το φυσικό αέριο ακόμα το περιμένουμε και δεν ξέρω τι θα γίνει. Άρα λοιπόν, όχι μόνο δεν ωφεληθήκαμε, μειωθήκαμε πάρα πολύ κατά τη λιγνητική περίοδο εξαιτίας της Κοζάνης, της Καστοριάς και της Φλόρινας που είχαν αυτά που περιέγραψα προηγουμένως, και τώρα ερχόμαστε στο σχέδιο δίκαιης μετάβασης. Και ποια είναι η συμμετοχή της Καστοριάς σε αυτό το σχέδιο? Μηδαμινή. Τίποτα. Μηδέν. Μηδέν. Μηδενική, κυριολεκτικά μηδενική. Μηδενική από 55% ανεργία και δίνουνε, προτείνουνε τώρα, ακούστε, επιδοτήσεις από τον αναπτυξιακό νόμο. 60% για τις μεγάλες επιχειρήσεις στην Κοζάνη, τη Φλόρινα και την Τρίπολη, 70% στις μεσαίες επιχειρήσεις και 80% στις μικρές. Μάλιστα. Στην Καστοριά τι δίνουνε, τι προτείνουνε? 40%, 50% και 60%. Ναι. Δηλαδή, πες πως ένας Καστοριανός, επειδή αγαπάει το τόπο του και επειδή έχει κάποια χρήματα και επειδή έχει μια έξυπνη ιδέα και θέλει να συμβάλλει στο να βοηθήσει την μείωση της ανεργίας και την αύξηση της εργασίας στην Καστοριά, θέλει να κάνει μια μικρή επένδυση.
βλέπει ότι στην Καστοριά θα πάρει 60% επιδότηση. Και στη Νεάπολη Κοζάνης θα πάρει 80%. Στη Νεάπολη δίπλα στο Βόλιο, γιατί και το Βόλιο συμπεριλαμβάνεται, ναι, σε όλο το πρόγραμμα της δίκαιης μετάβασης, θα πάρει 80%. Ποιος λοιπόν θα κάτσει στην Καστοριά και δεν θα πάει δίπλα ακριβώς, μερικά χιλιόμετρα παραδίπλα? Όχι μόνο δεν θα έρθουν νέοι άνθρωποι εδώ, θα φύγουν και οι δικοί μας. Πώς μπορούμε φυσικά να το πούμε? Φυσικά δεν πρόκειται να γίνει καμία επένδυση. Η Καστοριά, κύριε Νατσούλη, δεν έπρεπε να ειδωθεί με ένα τέτοιο πρίσμα. Σας δίνουμε κάτι και εσάς. Βεβαίως 20% κάτω από την Κοζάνη και την Πτολεμαϊδα. Απίστευτα πράγματα. Η Καστοριά είναι μια ιδιάζουσα, μια ιδιαίτερη περίπτωση. Έχει τα τεράστια προβλήματα της ανεργίας και της αποβιομηχανοποίησης εδώ και χρόνια. Όταν η γουνοποιία βρίσκεται στην κατάσταση που βρίσκεται, όταν μειώνεται ο πληθυσμός, όταν μεγαλώνει η ανεργία και έχουμε ξεπεράσει το 50%, δεν μπορεί να αντιμετωπίσετε με αυτό το πνεύμα ότι θα σας δώσουμε κάτι και εσάς. Όταν πουλιέται και η Λάρκο, για να πούμε, για μεγάλες μονάδες, ναι. Βεβαίως. Λοιπόν, έπρεπε να είναι στο σχέδιο δίκαιες μετάβασης με ισότιμους όρους. Να μπορούν να χρηματοδοτούνται τα πάντα από δημόσιες επενδύσεις, από έργα των Δήμων, αλλά και την στήριξη των επιχειρήσεων για να μπορέσει να σωθεί και αυτός εδώ ο τόπος. Και όχι με αυτή τη φιλοσοφία που αναπτύσσεται τώρα σε αυτό το συγκεκριμένο σχέδιο. Εμείς θα αντιδράσουμε, κύριε Νατσούλη, όλοι. Και όλη η αυτοδιοίκηση. Ναι. Το ότι δεν το έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Ναι, δεν το έχετε κάνει. Αυτό θα σας έλεγα. Δεν το έχετε κάνει μέχρι σήμερα. Κοιτάξτε, έχουμε 20 μέρες μπροστά μας για τη διαβούλευση. Ναι. Είναι μέχρι τις 10 Νοεμβρίου. Δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε. Εδώ πρέπει πρώτα να οριμάσουμε μερικά πράγματα, να τα συζητήσουμε, να τα περάσουμε από τα δημοτικά μας συμβούλια, να βρεθούμε οι τρεις δήμαρχοι. Οι τρεις δήμαρχοι έχουμε αρχίσει και συνεννοούμαστε. Μιλήσαμε σήμερα με τον κύριο Κορεντζίδη. Μπορεί και το απόγευμα, ίσως και αύριο, να γίνει μια συνάντηση για αυτό το τομέα. Ωραία. Να έχουμε όμως μια προετοιμασία εμείς για να δούμε τι θέλουμε και τι θα προτείνουμε. Και στη συνέχεια ο καθένας χωριστά και όλοι μαζί να κινηθούμε για να μπορέσουμε να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση και να έχουμε μεγαλύτερο όφελος ή τουλάχιστον ισότιμο όφελος με τις υπόλοιπες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας. Η περιφέρεια πιστεύετε ότι πρέπει να επιστρέψει αυτό το σχέδιο ως απαράδεκτο? Βεβαίως, για μας φυσικά. Φυσικά. Όταν η Καστοριά, να πούμε, απέχει και όταν η Καστοριά δεν βλέπουν τι συμβαίνει ακριβώς στην Καστοριά σήμερα, τότε τι να πω. Δεν ξέρω. Στρατηγικό σχέδιο ενιαίο για τον νομό Καστοριά σε 20 μέρες μπορεί να υπάρξει, κύριε Κοσλόπουλε? Δεν υπάρχει λόγος να υπάρξει ενιαίο στρατηγικό σχέδιο σε 20 μέρες. Υπάρχει μέχρι τις 20 μέρες που θα τελειώσει η διαβούλευση, πρέπει να κάνουμε τις προτάσεις μας και πρέπει να ανατρέψουμε αυτό το σχέδιο. Να πούμε ότι αυτό το σχέδιο εμείς δεν το δεχόμαστε, τις δίκαιες μετάβασης, τις λεγόμενες για τις άλλες περιοχές και όχι για τις δικές μας, ναι, και να κάνουμε τις δικές μας προτάσεις. Και πρέπει να το λάβουν υπόψη τους. Αυτοί πρέπει να αλλάξουν το στρατηγικό του σχέδιο. Πέρα από το να συμμετέχουμε και εμείς στην διαβούλευση μέσα από αυτά που μπορούμε να γράψουμε, να καταθέσουμε για το σχέδιο αυτό μέσα από το διαδίκτυο, τι άλλες κινήσεις πρέπει να κάνει η Καστοριά? Καταρχήν πρέπει να ενωθεί η αυτοδιοίκηση και είναι σε ένα τέτοιο πνεύμα και σε ένα τέτοιο κλίμα και να κινηθούμε συστηματικά, ομαδικά και συλλογικά. Να συναντηθούμε με την περιφέρεια, να συναντηθούμε από κοινού με τον αρμόδιο αξιωματούχο ο οποίος διαχειρίζεται αυτό το τον σχέδιο. Τον κύριο Μουσουρούλη, προσωπικό φίλο του κυρίου Τζικαλάγια. Πώς? Προσωπικό φίλο του κυρίου Τζικαλάγια, τον, ναι, κύριο Μουσουρούλη, σε μια επιτροπή, κύριε Κοσλιόπουλε, που δεν συμμετέχει ούτε ένας από τον νομό Καστοριάς. Είναι εκπληκτικό. Και κοιτάξτε, όταν ήρθε εδώ πέρα ο κύριος Μουσουρούλης το καλοκαίρι, την άνοιξη, πότε ήταν, και ξεκίνησε αυτή η κουβέντα, εμείς τα είπαμε αυτά τα πράγματα. Αντιδράσαμε, είπαμε ότι δεν είμαστε πουθενά και είπαμε ότι δεν μπορεί η Καστοριά να μείνει απ' έξω. Στις πρώτες προφορικές συναντήσεις, συζητήσεις που έγιναν και στην αντιπεριφέρεια και σε κάποια τραπέζια που είχαν γίνει τότε κτλ. Δυστυχώς δεν τα έλαβαν υπόψη. Τώρα βγάλαν αυτό το σχέδιο το οποίο για μένα είναι απαράδεκτο και θα πρέπει να προχωρήσουμε, να αντιδράσουμε, να συναντηθούμε μαζί του όλοι μαζί, η αυτοδιοίκηση της Καστοριάς, να καταθέσουμε τις προτάσεις μας και από εκεί και πέρα αν χρειαστεί να πάμε και παραπάνω. Ήδη υπάρχουν σχέδια, όπως ξέρετε εδώ πέρα, προετοιμάζονται κάποια πράγματα, ναι, ναι, για να κάνουμε κινήσεις μεγαλύτερης εμβέλειας. Ή πρέπει να μας δουν λοιπόν ενιαία ως γεωγραφικό χώρο Δυτική Μακεδονία,
ή ας μας βγάλουν για πάντα από το χάρτη. Δεν υπάρχει άλλο, άλλη λογική. Δεν υπάρχει άλλο να... Ξέρετε, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Να σας πω ένα σχόλιο. Και δεν ξέρω εάν και τα Γρεβενά αυτή τη στιγμή ασχολούνται. Δεν ξέρω αν με τα Γρεβενά μπορούμε να κάνουμε μια ακόμη συμμαχία πέρα από τη συμμαχία των τοπικών θεσμικών παραγόντων. Θα μπορούσε να γίνει βεβαίως με τα Γρεβενά, γιατί πληττόμεθα... Το ίδιο. Ναι. Θέλω να σας πω κάτι, ένα σχόλιο τώρα που θυμήθηκα, όταν γινόταν αυτές οι διαβουλεύσεις και αυτές οι συζητήσεις τότε με τον κύριο Μουσουρούλη, στις οποίες ήταν παρόν και ο κύριος Περιφερειάρχης και τα λοιπά, όταν λέγαμε ότι εμείς απουσιάζουμε, ως αντίβαρο, ως αντιστάθμισμα για αυτή την απουσία μας, έλεγαν ότι κοιτάξτε, θα φροντίσουμε να έχετε μεγαλύτερη συμμετοχή στο ΕΣΠΑ, να έχετε μεγαλύτερη συμμετοχή στον αναπτυξιακό νόμο, στο πρόγραμμα Τρίτσης, τώρα μιλούσε για τους Δήμους. Αυτό το πράγμα φυσικά δεν έγινε και δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Δεν μπορεί να υπάρξουν ιδιαίτερες αντιμετωπίσεις από πλευράς αυτών των προγραμμάτων για την Καστοριά και για τα Γρεβενά. Ή τουλάχιστον δεν φαίνεται να υπάρχουν. Δηλαδή ακόμα και σε επίπεδο Δήμων, αυτό που υπόθηκε τότε, για παράδειγμα είπαμε ότι αν στην τάδε δράση έχει δυνατότητα ένας Δήμος να υποβάλει δύο προτάσεις, τα Γρεβενά και η Καστοριά θα έχουν δυνατότητα να υποβάλουν τέσσερις προτάσεις. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Στο κάτω-κάτω μιλάμε πια για, περιφέρειες. Είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, αυτό που αναγνωρίζει η Ευρώπη είναι οι περιφέρειες. Όταν λοιπόν μιλάμε για περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, δεν μπορεί άλλα πράγματα να ισχύουν στην Κοζάνη και άλλα αντάλλων στην Καστοριά και στα Γρεβενά με τη Φλόρινα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Επιτέλους δεν γίνεται. Και όταν μάλιστα θέλω να επιμείνω, γιατί πρέπει να καταλάβει η κυβέρνηση, ο πολιτικός κόσμος της χώρας, οι πάντες, όταν μιλάμε για μια Καστοριά με αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, δεν υπάρχει νομός της Ελλάδας, κύριε Νατσούλη, σήμερα που να βρίσκεται στην κατάσταση που βρίσκεται η Καστοριά. Δεν υπάρχει. Τέτοια ανεργία δεν υπάρχει πουθενά. Τέτοια ανεργία δεν υπάρχει στην Κοζάνη και στην Πτολεμαΐδα και στη Φλόρινα και δεν θα υπάρχει ούτε στην μεταλιγνητική περίοδο. Αυτό που αντιμετωπίζει και βιώνει σήμερα η Καστοριά δεν θα το βιώσει κανένας. Παρόλο που θα χαθούν άμεσα και έμεσα πάνω από 30.000 θέσεις εργασίας στη Δυτική Μακεδονία, δεν θα το βιώσει αυτό που βιώνει η Καστοριά με 55 και 60% ανεργία, με τέτοια τρομακτική μείωση του πληθυσμού, με πλήρη αποβιομηχανοποίηση και με έργα αναπτυξιακά που έχουν κολλήσει και δεν περπατάνε με τίποτα. Με την περιφέρεια και την αντιπεριφέρεια έχετε ήδη έρθει σε κάποια επαφή, κύριε Γκοσδόνη? Είμαστε σε διαρκή επαφή με την αντιπεριφέρεια. Με την περιφέρεια ήρθαμε σε επαφή όταν γινόταν οι διαβουλεύσεις. Ναι. Με την αντιπεριφέρεια είμαστε σε μια διαρκή επαφή. Οι τέσσερις βρισκόμαστε, οι τρεις δήμαρχοι και ο αντιπεριφερειάρχης, και συζητάμε όλα αυτά τα ζητήματα. Και απομένει μια συνάντηση ακόμα που θα γίνει τις επόμενες μέρες για να κουβεντιάσουμε τα δύο μεγάλα θέματα. Δηλαδή το τι προτείνουμε για την Καστοριά συνολικά εμείς, για όλους τους τομείς, σε υψηλότατο επίπεδο, σε επίπεδο πρωθυπουργού ακόμα, αλλά και το τι θα προτείνουμε για το σχέδιο δίκαιης μετάβασης. Μάλιστα. Πιστεύετε ότι η Κοζάνη και η Φλόρινα θα ήθελαν δίκαια μετάβαση και για Καστοριά και για Γρεβενά? Δεν μπορώ τώρα να μπω στο μυαλό τους, δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι όλα τα χρόνια μας αντιμετώπισαν διαφορετικά. Δηλαδή? Τι δηλαδή? Όταν διεκδικούσαμε, δεν θυμάστε, τον κύριο Λάντση να διεκδικεί το τοπικό πόρο ανάπτυξης? Ναι. Και όλοι μας εμείς πήραμε ποτέ τίποτα? Μάλιστα. Πιστεύετε δηλαδή ότι και αυτή την στιγμή και αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν θα αλλάξει ο τρόπος αντιμετώπισης, το πώς θέλουν και πώς να χειριστούν αυτά τα πράγματα? Γιατί κανένας δεν νοιάζεται για μας. Μάλιστα. Πρέπει εμείς να νοιαστούμε και να τους δώσουμε να καταλάβουν. Ωραία. Ότι πρέπει κάτι να αλλάξει. Ωραία. Κύριε Κοσλιόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και περιμένουμε τα νεότερα και από τη δική σας πλευρά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.